Θέλω να αναφερθούμε λίγο και να σταθούμε στο δικαστικό, στο νομικό σκέλος. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις στο πρακτικό κομμάτι. Προφυλακιστέα βέβαια και οδηγήθηκε και στις φυλακές Κορυδαλλού η 33χρονη μητέρα. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Μιχάλη Σφαγιανάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος, να μας βοηθήσει, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Καλησπέρα μας, κύριε Σφαγιανάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ερώτημα. Τι επετεύχθη με την προφυλάκηση της 33χρονης? Αισθάνομαι ότι το μόνο που επετεύχθη είναι ένα τίποτα. Δηλαδή, η προφυλάκηση συμβαίνει όταν έχουμε μία... Είμαστε πεπισμένοι ότι θα τελεστούν παρόμοια δικήματα να παιδί ελεύθερη. Ή όταν, εν πάση περιπτώσει, είναι ύποπτη φυγή, ώστε να φύγει από το δικαστήριο, να μην δικαστεί δηλαδή. Δεν νομίζω ότι τίποτα από όλα αυτά στην παρούσα φάση πληρεί τις προϋποθέσεις τώρα. Συνήθως, η δικανική πεποίθηση, ας πούμε, δηλαδή ο δικαστής κάπου στοχεύει με την προφυλάκηση, όταν δεν υπάρχουν πραγματικά αυτοί οι δύο κίνδυνοι που προβλέπει ο νόμος. Πιστεύω δηλαδή ότι στην κατεύθυνση του να σκληρύνει την ανάκριση, βάζοντας τον άλλον σε τέσσερις στίχους, προσπαθώντας δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, τρομάζοντάς τον με τη φυλάκιση, τρομάζοντάς τον με το κλίμα των φυλακών, τρομάζοντάς τον, αν θέλετε, με, όπως έχει επιδιωχθεί καθαρά μέχρι σήμερα, σε αυτή την υπόθεση, να αποσπάσει μια ομολογία. Βέβαια, νομίζω ότι εδώ η ομολογία δεν αρκεί. Δηλαδή, εδώ δεν είναι ομολογό ένα έγκλημα. Ομολογώ βασικά το κίνητρο μου είναι το πρόβλημα. Γιατί το κίνητρο του εγκλήματος εδώ, αν υπάρχει έγκλημα, είναι πολύ σοβαρό το παιδί το έγκλημα. Και δείτε τώρα, επιδιώχθηκε με την... με έναν τρόπο πρωτόγνωρο. Ή τέλος πάντων μπορεί να μην είναι πρωτόγνωρος με έναν τρόπο πολύ συνηθισμένο σε τέτοιες υποθέσεις που δεν υπάρχουν στοιχεία. Να στηρίξουμε την αποδεικτική διαδικασία ή τη συλλογή στοιχείων στη λεγόμενη ηθική ανάκριση. Η ηθική αρχή δηλαδή προσέγγισης του δικαίου. Αυτό όμως είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ιδεολογικό ζήτημα, αν το θέλετε. Δηλαδή, έχουμε την ηθική απόδειξη, όπου συναγάγουμε συμπεράσματα με βάση τη λογική μας, χωρίς πολύ ιδιαίτερα στοιχεία, και τη δικονομική απόδειξη, που είναι τι στοιχεία έχει μέσα στην υπογραφία, για να τα χρησιμοποιήσουμε, να πείσουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε να αποφασίσουμε κάτι το οποίο δεν θα πέσει. Εδώ πιστεύω ότι υπερτέρησε, αν όχι ήταν 100% το πρώτο μέρος, δηλαδή της ηθικής αποδείξεως, δηλαδή το επικίνδυνο σκέλος της δικαιοσύνης. Και βλέπετε το εξής. Διαρρέει μια δικογραφία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Δεν το λέω γιατί κατηγορώ τους συναδέλφους σας, οι δημοσιογράφοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους όταν έχουν τέτοιου είδους θέματα να ψάξουν. Αλλά το λέω διότι για να διαρρέσει αυτή η δικογραφία, η οποία δεν είναι στα χέρια δικηγόρου, αλλά είναι στα χέρια είτε ανακριτικών αρχών, αυτές της αστυνομία, δεν ξέρω τι, είτε εισαγγελικών αρχών, είτε δικαστικών αρχών, που δεν είχε πάει ακόμα στον ανακριτή, από αυτές τις αρχές διέρεσε. Και δεν υπήρξε καμία ευαισθησία σε κανένα εκπρόσωπο της εισαγγελίας πουθενά σε όλη την Ελλάδα, για να υποθεί, να ψαχτεί ποιος παραβιάζει τον νόμο, δηλαδή ποιος καταργεί τη μυστικότητα της προεργασίας, και παραδίδει το κατηγορούμενο στην αρένα της ηθικής αποδείξεως, που δεν εκτελείται για αποδικαστές. Εκτελείται από αναμόδιους, το γείτονα, την κατίνα, την κυρία της γειτονιάς, πάει λέγοντας. Μάλιστα, μάλιστα. Μετά την προφυλάκηση, τι ακολουθεί? Μετά την προφυλάκηση, εδώ σίγουρα θα έχουμε απαγγελία και άλλων κατηγοριών, δηλαδή αυτό δείχνουν τα πράγματα. Έτσι, συζητάνε για τα άλλα δύο παιδιά, συζητάνε για τη γειτόνισσα, μιλάμε για τις φρικιαστικές πράξεις της εκταφής, φρικιαστικές για μας, για τους επαγγελματίες δεν είναι καθόλου φρικιαστικές. Συζητάμε δηλαδή για την, αν θέλετε, επιβάρηση της κατηγορίας, η οποία σημαίνει νέες απολογίες και νέες αποφάσεις περί περιοριστικών όρων. Το κρίσιμο θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε μια κατηγορημένη η οποία δεν έχει ομολογήσει, δεν έχουμε κανένα τεχνικό αποδεικτικό στοιχείο, διότι καταλαβαίνετε ότι με βάση το πώς βάρεται αυτή η υπόθεση, αν είχαμε κάποιο τέτοιο, θα είχε γίνει σημαία στα ΜΕ. Έχουμε απλά αναλύσεις ειδικών, οι οποίες αναλώνονται στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, αλλά απέχουν από το να υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Και από εκεί και ύστερα δεν έχουμε ομολογία. Που σημαίνει ότι αμέσως υπάρχει μία
τεράστια έλλειψη στο αποφυτικό υλικό. Πότε αναμένεται αν να... λοιπόν αυτή η γυναίκα... Ναι, 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 αν αυτή η γυναίκα, ναι. Αν λοιπόν αυτή η γυναίκα κρατηθεί ακόμα 3 μήνες για να υπάρξουν νέες κατηγορίες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή ότι δεν υπάρχει στοιχείο και με αυτόν τον τρόπο, με ένα ιδιότυπο βασανισμό δηλαδή, κρατείται για να ομολογήσει, να κατασκευαστεί η ομολογία. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι δικονομικώς παραδεκτά πράγματα. Πότε αναμένεται να παραπλανηθεί σε δίκη και χρονικά? Κοιτάξτε να δείτε, αν λάβουμε υποθέσεις, τις άλλες υποθέσεις που παραδόθηκαν στην αρένα, δηλαδή Λιγνάδη, Φιλιππίδη, το 8μηνο, το 9μηνο είναι μέσα σε λογικά πλαίσια. Μπορεί εδώ να κρατήσει κάτι παραπάνω με την έννοια των προσθέτων κατηγοριών. Όχι όμως ιδιαίτερα ματιά. Και αυτές τις υποθέσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν αναβάλλονται. Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση, μου επιτρέπετε τον όρο, κύριε Σταγιαννάκη, που μυρίζει, που βρωμάει. Ωστόσο, μένει να αποδειχθεί. Το ζήτημα είναι, ακούστε να δείτε, μένει να αποδειχθεί με στοιχεία δικονομικώς παραδεκτά. Όχι με αναλύσεις. Δεν γίνεται. Και να σας πω και κάτι. Εγώ, όσα χρόνια είμαι δικηγόρος, έχω δει 2-3 υποθέσεις, δηλαδή αποφάσεις δικαστηρίων που θεωρώ ότι είναι τέλειες. Όπως παραδείγματος χάρη ήταν η αρεοπαγγελική απόφαση σε σχέση με τους σατανιστές. Θυμάστε αυτά τα εγκλήματα στην Αθήνα που ήταν τρομακτικά. Ο Άριος Πάγος, πολύ μακριά από την υπόθεση και επιτέλους, και λαμβάνοντας υπόψη του, αν θέλετε, και τις πραγματογνωμοσύνες και τις θεωρητικές σκέψεις και όλα αυτά, κατέκτησε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εκεί. Ότι πιθανόν να μην είχαμε δόλο σκοπό, δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον άλλο. Είχαν σκοπό να αισθανθούν οι ίδιοι οι δονοί με το θάνατο του άλλου. Είχαμε την έννοια του ενδεχόμενου δόλου. Μάλιστα. Εδώ, μέχρι σήμερα, ποιος θα τολμήσει να πει ότι με τον Α ή με τον Β τρόπο αυτή η γυναίκα είχε προσβληθευτεί μια απαγορευμένη ουσία και την έδιδε συνειδητά σε ένα ή δύο ή τρία παιδιά ή στη γειτόνισσα και με βάση αυτό τον τρόπο του σκότωνε. Όταν η ίδια φαίνεται ότι δεν πρόκειται ούτε για καμία ιδιαίτερος γνώστρια του αντικειμένου, αρνείται την κατηγορία και δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο σε σχέση με την ουσία. Πήρα και το καναρίνι, φαντάζομαι δεν έδινε στο καναρίνι τέτοιες ουσίες. Μάλιστα. Τώρα καταλάβω δηλαδή, αλλά βέβαια να σας πω τώρα κύριε Παραγγελόπουλε, παίρνω στον πειρασμό. Να σας πω, τα είπατε προηγουμένως για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όταν η ακρίβεια, όταν η κακομοιριά πάει τον κόσμο, αυτές οι υποθέσεις είναι πολύ πιασάρικες για να ασχολείται ο κόσμος. Πάρα πολύ. Εντάξει, ξέρετε, χάθηκαν 3 παιδιά, οπότε αναπόφευκτα είναι μια είδηση η οποία ίσως είναι και η πρώτη του χρόνου. Προφανώς, είναι φοβερή, για να σας πω και κάτι όμως. Υπήρξε στην Κρήτη ένα αντίστοιχο φαινόμενο πριν από καμιά 25 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε. Εντάξει, τα παιδιά στον Αλμύρο. Ναι, εκεί ναι. Υπήρξε και ένα ημερολόγιο το οποίο ετέθη στη διάθεση της αρένας. Δεν ετέθη στη διάθεση του δικαστηρίου, αν και δικονομικώς παραδεκτό στοιχείο. Μάλιστα. Ο δολοφόνος δεν αντιλαμβανόταν αυτά σαν παιδιά του. Είναι φοβερά πράγματα αυτά στη συνείδηση του ανθρώπου. Κύριε Σταγιαννάκη, αναμένουμε τις εξελίξεις. Μένει να αποδειχθεί το οτιδήποτε. Ας διατηρήσουμε αυτό που είπα και στην αρχή, την ψυχραιμία. Χρειάζεται προσοχή στις διατυπώσεις. Την ψυχραιμία μας. Και ο καθένας στη δουλειά του. Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Σταγιαννάκη. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν.